Νίκος Ριτζάκης, ναυαγωσός της βέβαια. Την καλησπέρα μας, κύριε Ριτζάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Πού βρίσκεστε, σε ποια παραλία? Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στον Πλακιά, είναι νότια του Ρεθύμνου. Φυσάει. Δίπλα είναι ο Πρέβελης. Σήμερα δεν φυσάει, είναι καλός ο καιρός. Έχει ένα πολύ ελαφρύ αεράκι, αλλά είναι τέλειο. Μακάρι να συνεχίσει έτσι όλη η σεζόν. Μακάρι να αυτό το αεράκι το μοναδικό. Ειδικά στον Πλακιά βέβαια πνέουν ισχυροί άνεμοι κάθε καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Στον Πλακιά πνέουν οι πιο ισχυροί άνεμοι σε όλη την Ελλάδα. Και καταγράφονται και περιστατικά που σας προβληματίζουν, ναι, που πρέπει να επέμβετε. Ναι, βέβαια. Χρειάζεται να επέμβουμε πάρα πολλές φορές, γιατί δυστυχώς αυτό που δεν εφαρμόζεται είναι η πρόληψη. Υπάρχει πρόληψη, δεν θα χρειαστεί ούτε η επέμβαση ούτε τίποτα. Δηλαδή αυτό που πρέπει να εφαρμόζουν όλοι οι πολίτες είναι ότι πρέπει να κολυμπάνε καταρχήν κοντά στους ναυαγοσώστες, όπου υπάρχει πύργος, να ενημερώνονται για την κατάσταση του καιρού από τις σημαίες, από δίπλα. Δεν πρέπει να πηγαίνουν φραγωμένοι να κάνουν μπάνιο. Ναι. Πρέπει να κολυμπάνε στον παράλληλο. Δηλαδή η λέξη παράλληλος πρέπει να είναι η αγαπημένη μας λέξη όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε τη λέξη παράλληλα. Η θάλασσα ίσως παράλληλα. Αν κολυμπάνε όλοι παράλληλα, δεν πνίγεται κανένας. Αυτό να κοιτάξει ότι κάθε χρόνο όλη η Ελλάδα χάνει ένα μικρό χωριό από τους πνιγμούς μόνο. Δηλαδή αυτό και μόνο θα έπρεπε να μας προβληματίσει όλους. Αυτό το πρώτο διάστημα. Θα πω από 1η Ιουνίου. Η Βάλια Μπού, πριν από λίγο, συνάδελφος μας έδωσε το ρεπορτάζ και μας είπε ότι υπάρχουν περιστατικά με παρολίγων πνιγμούς. Το επιβεβαιώνετε? Βέβαια. Εμείς και χθες κάναμε μια διάσωση σε μια πιο δίπλα παραλία. Είναι περίπου στα 2 χιλιόμετρα από εδώ πέρα. Ειδοποιηθήκαμε ότι κάποιος πολίτης είχε χαθεί μέσα στη θάλασσα. Ευτυχώς ξέρουμε την περιοχή εδώ πολύ καλά και πήγαμε και τον βρήκαμε γρήγορα και τον ανασύραμε έξω. Ευτυχώς είχε τις αισθήσεις του άνθρωπος και δεν απέβη το μοιραίο δηλαδή. Μάλιστα. Όπως και χθες είχαμε άλλο ένα περιστατικό με θερμοπληξία. Δηλαδή είχαμε κάποιον τουρίστα ο οποίος έπαθε θερμοπληξία και παρασχέσαμε τις πρώτες βοήθειες. Άρχισαμε τα φέρια. Από την εικόνα που έχετε, οι βασικές, οι κεντρικές, οι κύριες παραλίες με υψηλά ποσοστά επισκεψιμότητα σε επίπεδο Κρήτης είναι στελεχωμένες από τη μία και από την άλλη, ακόμα και αν είναι στελεχωμένες, αν το ωράριο σας βρίσκει σύμφωνο, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος μέσα σε 6 το απόγευμα είναι στελεχωμένος ο πύργος. Κοιτάξτε, ναι, το ωράριο το πανελλαδικά είναι 10 μέχρι το απόγευμα. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις παραλίες, κάποιες δεν είναι στελεχωμένες, η αλήθεια είναι αυτή, ενώ θα έπρεπε. Αλλά πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί και πιστεύω ότι και αυτές θα δείξουν την ευαισθητοποίησή τους στο θέμα αυτό. Άρα πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο γενικά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ριτζάκη, να είστε καλά, καλή σεζόν να έχετε. Και εσείς να είστε καλά. Έχουμε ένα καλοκαίρι και ασφαλές. Να είστε καλά, να είστε καλά.